πάσιν ο χρόνος. Αναμφισβητήτως, αγαπητοί μου, αναμφισβητήτως, δημιουργός του σύμπαντος κόσμου είναι ο Πανάγιος Θεός. Εν χρόνο και εκ του μηδενός, η Παναγία Τριάς εδημιούργησε τον πνευματικόν κόσμον, τον υλικόν κόσμον και τέλος εδημιούργησε την κατακλείδα της δημιουργίας, τον βασιλέα του υλικού κόσμου, τον μικρό Θεόν επί της γης, κατά την επιτυχεστάτην και ευστοχωτάτην σημείωσιν και παρατήρησιν του σοφού ιεράρχου της Εκκλησίας των Ισαέων Αγίου Γρηγορίου των άνθρωπων. Ο άνθρωπος πάντοτε και κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής αλλά και της Ιεράς Παραδόσεως από τον Πανάγιον Θεόν επρικίστη με πολλά προσόντα και χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά και ηθικά και διανοητικά. Ετέθη δε εις τον επίγειον εκείνων παράδεισον εις τον κήπον της Εδέμ. Αλλά η πρωτόπλαστη και γενάρχια του ανθρωπίνου γένους δυστυχώς παρέβησαν την Αγία εντολή του Θεού, ημάρτησαν το αμάρτημά των φοβερών, καταστρεπτικών, γνωστών ως πνευματικών αμάρτημα, μεταδίδεται και θα μεταδίδεται μέχρι τη συντέλεια του αιώνος εις όλους οι οποίοι γεννώνται. Εκ του προπατορικού αμαρτήματος, εκ της αμαρτίας και του αιωνίου θανάτου, εσώθημεν δια της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Άρα δυστυχώς αγαπητοί μου και μετά την έλευση του Σωτήρος Χριστού, εξακολουθεί ο άνθρωπος, η κορονής της δημιουργίας, να κλείνει και να ρέπει περισσότερον προς το κακό και προς την αμαρτία. Έχει μεν τάσεις και επιθυμίας αγαθάς, αλλά έχει και τάσεις και επιθυμίας κακάς και αμαρτωλάς. Οι άνθρωποι επάνω εις την γη διακρίνονται εις δύο στρατόπεδα, εις δύο παρατάξεις. Εις το ένα στρατόπεδο είναι οι ευσεβείς και οι δίκαιοι και οι ενάρετοι, και στο άλλο στρατόπεδο είναι οι αμαρτωλοί, οι φαύλοι και οι ψευδόνιμοι χριστιανοί. Οι αγαθοί και οι ενάρετοι πάντε πλουτούν εις έργα αγαθά. Οι αμαρτωλοί και οι ψευδόνιμοι χριστιανοί πλουτούν πάντοτε εις έργα αμαρτωλά. Και γεννάται το ερώτημα πόσοι εξ ημών των λεγόμενων Ορθοδόξων χριστιανών πλουτούμεν εις έργα αρετής, πόσοι εξ ημών δεν ρηπτόμεθα ακάθεκτοι και αχαλήνοτοι εις την απόλαυση των αγαθών και ειδονών του κόσμου, αδιαφορούντες περί της αιωνίου ζωής και μακαριότητος, πόσοι δε εξ ημών δεν εθέσαμεν ως στόχον να αυξήσουμε τα υλικά μας αγαθά, να δημιουργήσουμε τεραστίαν περιουσίαν. Πολλάκις δε αδικούμε τους συνανθρώπους μας, πατώμεν επί πτωμάτων, δια να ζήσουμε μία ζωή πρόσκαιρον, παροδική, μία ζωή εν τελευταία αναγκήση κτηνών. Επομένως, σήμερα να σήκουμε λίγα την άμα. Περί των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι ακάθεκτοι και αχαλήνοτοι ρίπτονται εις τας απολαύσεις και ειδονάς του κόσμου και πλουτούν εις έργα υλικά και περί των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι πλουτούν εις Θεόν δια να ωφεληθόμεν ηθικώς. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος έχει κυρίως σκοπό επί της γης να προετοιμαστεί και να προπαρασκευαστεί για την αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ο άνθρωπος δεν ήρθε να ζήσει αιωνίως επί της γης. Ήρθε δια να αγωνιστεί ως ένα σταδίο και να νικήσει κατά τη σοφιώδους και τριωμόρφου κακία, δια να λάβει ως έπαθλον και βραβείων και γέρας τον αμαράντινο της δικαιοσύνης Στέφανο. Βεβαίως ο αληθής χριστιανός δεν είναι αδιάφορος και δια τα αγαθά του κόσμου, ούτε μισεί και περιφρονεί αυτά, τόσο μάλλον όσο και αναγκαία είναι η συνεπήγειον ζωή και όργανα της προόδου και μάλιστα και αυτή η επιτυχία του προορισμού του. Εν τελευταία αναγκήση ως άλλωστε διδάσκει και η θύραθεν επιστήμη, ο πλούτος ούτε αγαθών καθεαυτών, ούτε κακών είναι.
αποβαίνει κακόν, αποβαίνει αγαθόν, εάν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον πλούτον προς ωφέλεια εαυτού, αλλά και των αναξιοπαθούν των συνανθρώπων του. Δια του πλούτου αναπτύσσονται τέχνα και επιστήμη και εξοραίζονται κοινωνικές σχέσεις και δημιουργούνται ποικίλες ευκολίες. Χριστιανική θρησκεία δεν είναι εναντίον του πλούτου απονίκως. Είναι εναντίον του αδίκου πλούτου και εκείνων οι οποίοι κακώς χρησιμοποιούν και μεταχειρίζονται τούτον. Και δυστυχώς, στις κοινωνίες μας σήμερα υπάρχουν πάμπολοι άνθρωποι οι οποίοι ακάθεκτοι και αχαλήνωτοι ρίπτονται εις τα συντονάσκια απολαύσεις του κόσμου και αποβαίνουν πλούσιοι εγωιστές και φύλαθος. Ο φύλαθος και ο εγωιστής πλούσιος φροντίζει και μεριμνά μόνον δια το εγώ του και δια τας απολαύσεις του κόσμου και τα πάντα μεταχειρίζεται ως μέσα προς τον σκοπό τούτον, διότι είναι δούλος της ματαιότητας. Ο φύλαθος και εγωιστής πλούσιος φροντίζει πάντοτε να αυξήσει τα υλικά του αγαθά, οικοδομεί κάνει μάρμαρα και μεγαλοπρεπή οικοδομήματα και πάντοτε φαντάζεται και σκέπτεται πολλάς και μακράς και μεγάλες αναγκάσεις και τρυφάς, αλλά όμως όλας σαρκικάς και κτηνώτης. Η τιάχτη σκέψης του φυλάχτη και εγωιστού πλουσίου είναι μωρά και κτηνώτης και ανόητος, διότι λησμονεί τον δοτήρα παντός αγαθού και τον εν πάση στιγμή δυνάμει να παρουσιαστεί θάνατο. Ο άνθρωπος δεν είναι δρύς, ισχυρά και ακαταγόνιστος. Ο άνθρωπος είναι κάλαμος ασθενής, ο οποίος ευκόλως πείθει και συντρίβεται. Και η ώρα του θανάτου είναι άγνωστος εις πάντα άνθρωπον και ίσως αυτήν την στιγμή ο άνθρωπος αποθυμίσκης και απέρχεσαι ενώπιον του δικαιοκρίτου υψίστου και υψίστου Θεού και τα αγαθά σου σκορπίζονται στους ανέμους. Και αληθώς δεν είναι μωρός και ανόητος ότι ουτοτρόπως σκεπτόμενος και πολιτευόμενος αφού θυσιάζει το αιώνιο μέλλον και την αιώνια μακαριότητα εις τα στιγμιαίας απολαύσεις της παρούσης ζωής. Η κτηνώδης απόλαυση των αγαθών του κόσμου επεσκότησε τον νου και διέφυρε την καρδία ώστε σκέψη και επιθυμία του φυλάχτου του πλουσίου είναι και μωρέ και υλικέ και υγιεινε και μάλιστα βλαβερέ. Η έλλειψη πεπιθήσεως εις την μέλουσαν ζωή παραλύει το ηθικό φρόνημα και εξασθενίζει την θέληση και καταρρύπτει τον άνθρωπο στην τάξη των αλόγων ζώων. Η ούτω τρόπος διέρχεται την πρόσκαιρον και παροδική επίγειον ζωή, ο φύλαθος και εγωιστής πλούσιος, και τη ούτω τρόπος αμυλίκτος, αντισωπήτως και αυστηρότατε τιμωρείται υπό τις αδεκάς του θείας δικαιοσύνης. Αλλά υπεράνω του πλουτίνησε αυτόν και την ίδια είναι το πλουτίνησε όλων. Ήδη εις την κατά Θεόν δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. Ο αχριστιανός πλουτεί πάντα εις Θεόν όταν εργάζεται το αγαθόν και την αρετή και πλουτεί εις έργα δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας. Ο εις Θεόν πλουτών έχει αρχάς υγιής και αληθώς ευαγγελικός. Ο εις Θεόν πλουτών έχει αρχάς υγιής και αληθώς ευαγγελικάς και έχει πλούτων αναφέρετων και ανεκτήμητων. Ο πλουτών εις Θεόν πιστεύει ακραδάντος ότι σκοπός του επί της γης δεν είναι ο φθαρτός και πεπερασμένος κόσμος, αλλά η αιωνιότης και η αθαρσία. Ο εις Θεόν πλουτών θεωρεί τον κόσμο ως στάδιον, εν το οποίο τέθη υπό του Αγίου Θεού διαναγωνιστή, γενναίος και ευθαρσός, των ωραίων και υψηλών και ευγενή και ιερών αγώνα της αρετής και του καθήκοντος, δια να επιτύχει της αιωνής ζωής και μακαριότητος. Ο εις Θεόν πλουτών θεωρεί τον πρόσκαιρον και παροδικόν του τον κόσμο ως γέφυραν, δια της οποίας δύναται μεταβεί, δια της οποίας δύναται να διαπεραιωθεί η συνάνω Ιερουσαλήμ εις τον Άγιον Παράδεισο. Τέλος, ο εις Θεόν πλουτών επλούτησε πλούτων αναφέρετων, ο οποίος παραμένει και παρακολουθεί τον άνθρωπον και μετά τον θάνατον. Δια τούτο ο Θεάνθρωπος Σωτήρη λέγει,
ποιήσατε αυτής βαλάνδια μη παλαιούμενα, θησαυρών ανέκλειπτον της ουρανής, όπου κλέφτης ου κλέφτη ουδέ σεις διαφύρει. Εξ όσων ελέξαν, συνάγεται το συμπέρασμα. Ορθός, ορθότατα, σοφός, σοφότατα, ο σοφός της Παλαιάς Διαθήκης, ο προφητάνακς Δαβίδ, εις το τρίτον κεφάλαιο του Εκκλησιαστού λέγει, της πάσιν ο χρόνος. Ο χρόνος δηλαδή είναι όλων των αξιολόγων πράξεων του ανθρώπου και ο οδηγός και ο διδάσκαλος και ο συμβοηθός. Εκ του χρόνου της επιλίου ζωής μας εξαρτάται η αιώνιος ευτυχία μας ή η αιώνιος κόλαση. Ο χρόνος παρέρχεται και με αυτόν παρέρχονται και πολύτιμες στιγμές αγαθοεργίας. Ας εργαστούμε λοιπόν εφόσον έχουμε καιρό και ασκοπιάσουμε εις μόρφωση νηθικήν και εις πλουτισμόν εις Θεόν. Ας μη θησαυρίζουμε άκτονα υλικά επί της γης, τα οποία αύριο θα αφήσουμε, διότι ανά πάσα στιγμή ως το δρέπανο του Θεριστού ο θάνατος ρίπτει των άνθρωπων στον σαρκοφάγων και σκοτικοτρόφων τα. Ας πληθούμε λοιπόν εις έργα αρετής για να περάσουμε την επίγειον ζωή μας εν πίστη, εν μετανοία, εν ταπεινότητη και εν ειρήνη και να επιτύχουμε της αιωνής ζωής και μακαριότητας. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός η πηγή παντός αγαθού για τον πρεσβειών της κυρίας Θεοτόκου, όλων των Αγίων και του σήμερα λαμπρός, μεγαλοπρεπός και γειτοσύνος εορταζομένου και πανηγυριζομένου, προσφυλεστάτου εις ολόκληρων των Ορθόδοξων κόσμων, μάλιστα δε εις τους Πανέλληνας γέροντος Αγίου Νικολάου, επισκόπου μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού, ευχόμεθα και προσευχόμεθα ο Κύριος, επειδή ως άλλωστε πολλάκις έχουμε τονίσει, η καιρή ούμενετή, ως σημειώνει και ο εξόχου ευτικρισίας και αμεροληψίας της θύραθεν ιστορίας του Κιδίδης, επειδή η καιρή είναι άκρος δυσχήμερη και επειδή ως όλοι βλέπουμε και παρακολουθούμε, α ως άλλωστε προεφύτευσε ο Κύριος, οι Θεοκήρυκες Απόστολοι, και προ 200 ετών ο θρηλυκός πατροκοσμάς θα έρθει εποχή κατά την οποία και εμείς οι κληρικοί θα γίνομαι χειρότεροι από τους κοσμικούς. Ευχόμεθα και προσευχόμεθα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όλους να μας φωτίσει, όλους να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει. Ο ένας να προσεύχεται για τον άλλον, ο κληρικός για τους λαϊκούς, αλλά και οι λαϊκοί έχουν υποχρέωση να προσεύχονται δια τους κληρικούς. Και όχι να κατακρίνουν και όχι να λένε ρήματα άρρητα, διότι ο Κύριος διδάσκει μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο αμάρτημα από την κατάκριση ή το κοινό λεγόμενο κοτσοβολιό. Και να είμαστε βέβαιοι αγαπητοί μου αδελφομένοι, κληρικοί και λαϊκοί, θα προοδεύουμε πάντα εις έργα αγάπης, δικαιοσύνης, φιλανθρωπίας. Και όταν θα έρθει ευλογημένη εκείνη η ώρα, θα είμαι βέβαιο ότι θα είμαι κατάφορτη από αρετά, η οποία θα μας εξασφαλίσει τον Άγιο Παράδεισο. Αμήν.